Σήμερα θα πούμε για έναν πολύ μεγάλο καραγκιοζοπαίχτη που άφησε εποχή σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάδα. Ήταν μια μεγάλη φυσιογνωμία και ένα πολύ πολύ μεγάλο όνομα. Ήτανε ο Αντώνης ο Μόλας. Ο Αντώνης ο Μόλας, ναι, να το, αυτός είναι. Τος έπαιζε χρόνια μέσα στην Αθήνα. Ήτανε πολύ σωστός άνθρωπος, αξιόλογος, σαν καλλιτέχνης, σαν καραγκιοζοπαίχτης, ουδαίος. Και τι έκανε αυτός παππού, αυτός έβγαλε καμιά φιγούρα δική του. Έβγαλε, παιδί μου, δυο ωραίες φιγούρες. Μια που έχει μείνει πολύ πολύ στην παράδοση του Καραγκιόζη είναι ο Ομορφωνιός και ο άλλος είναι ο Πεπόνιας. Δηλαδή ο Ομορφωνιός ήταν ένα κουτό παιδί, ένας χοντροκέφαλος, ένας βλάκας που περνιόταν ότι ήταν και ομορφόπεδο. Ωραία, πολύ ωραία αυτό. Ο άλλος τι ήτανε. Ήταν ένας αξιωματικός του Σαραγιού. Αυτός ήταν που ήταν κουτός κυλήθιος. Αυτόν τον έβλεπες μόνο να μιλάει για γιαούρτια να τρώει. Όλο μυστικός, αλλά πάντα να τρώει ήθελε. Και είχε και μια λέξη που πάντα τη μεταχειριζότανε που έλεγε ότι είναι... Ο Χαμάλης. Χαμάλα ρε έλεγε. Γιατί το λέει αυτό, τι είναι ο Χαμάλης παππού μου. Χαμάλης είναι αυτοί που κουβαλούσαν από τις αγορές στην πλάτη με κοφίνια ψώνια που τους πλήρωναν οι αφεντάδες να τα πάνε στα σπίτια τους ή ακόμα και τα, οι ταβέρνες. Άλλοι είχαν και καρότσα. Αλλά αυτοί που ήταν φτωχοί είχαν το καλάθι στην πλάτη φορτωμένο, όχι αστεία. Και τώρα λοιπόν, ο Καραγκιόζης του Μόλα ήταν αλλιώτικος. Και βέβαια, θα τον δεις. Κοίταξε τώρα πως ήταν ο Καραγκιόζης του Μόλα, παιδί μου. Τός είναι ο Καραγκιόζης. Πολύ ωραία. Έχω χάσει και το σύντροφό μου το Χαντζιχαβιάρη. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αχ ρε μανούλα μου, για να δω μήπως δω κανένα όνειρο γλυκό. Και να δούμε. Οπα, εδώ θα κοιμηθούμε. Τι να το κάνεις, ο ύπνος τρέφει τα μωρά και ο ήλιος τα γελάδια. Εγώ είμαι και από τα δύο. Και εμένα με θρέφει ο ύπνος και ο ήλιος με ξαναθρέφει άλλη μια φορά, ζαλίζουμε, κοιμάμαι και δεν θυμάμαι για ψωμί τίποτα. Βέβαια. Για να πάμε πρώτα μέσα να πιούμε και λιγάκι νερό. Λοιπόν, τώρα έχουμε να πούμε για τον Μορφωνιό. Ο Μορφωνιός ποιος είναι παππού? Αυτός εκεί που έρχεται τώρα λέγεται Μορφωνιός. Τον βλέπεις τι κεφάλας είναι, παιδί μου. Είναι κουτός με μακριά μύτη. Παπά, μια μύτη. Και εκεί ο Καραγκιόζης τον εδέρνει τακτικά, μήπως ξυπνήσει το μυαλό του. Και ο Πεπόνιας ποιος είναι? Α, ο Πεπόνιας είναι άλλος. Ορίστε. Αυτός είναι ο Πεπόνιας. Κάτσε λοιπόν να δούμε τι μέρος λαβαίνει η κάθε φιγούρα. Πάμε να τους δούμε από κοντά. Πάμε τα πού.